Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με ένα πολύ ωραίο άθλημα, το οποίο δεν ήταν γνωστό στην Ελλάδα. Μία έγκλη σαν άθλημα. Έχει. Και όταν λέω έγκλη, σε όλους πάει το μυαλό για ποιο άθλημα μιλάμε. Εντάξει, κάποιοι δεν το θεωρούν τόσο πολύ κυριλέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πιο βασιλικό, πιο άθλημα για πλουσίους, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια... Δεν είναι το γκολφ. Γι' αυτό, είδες. Εμένα και πέτει το μυαλό μου τα λες άθλημα έγκλης. Είναι όμως άθλημα έγκλης. Το τένις. Και θα μας πει και ο καλεσμένος μας αν έχουμε δίκιο σε αυτό. Έχουμε μαζί μας λοιπόν ένα προπονητή τένις, ένα παιδί που αγαπάει πάρα πολύ το τένις και το άθλημα αυτό γενικότερα, την ιδεολογία αυτή. Λοιπόν, και θα μας πει κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε και πώς η αντισφαίρεση σε απλά ελληνικά κατάφερε να γίνει πολύ γνωστό. Και πώς πορεύεται στη χώρα μας. Έτσι. Γιάννης Ζώζιος μαζί μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, κορίτσια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και είσαι μαυρισμένος από το τένις. Είμαι μαυρισμένος από το τένις από Μάρτιο, με τον καιρό που έχουμε στην Κρήτη. Το χρωματάκι το παίρνουμε. Περίεργο. Περίεργο με τα μπλουζάκια, έχουμε λίγο. Μια διχρωμή, αλλά. Εντάξει, μπορείτε να λανσάρετε μια νέα μόδα, όπως τώρα τελευταία έχει έρθει η μόδα του τένις περισσότερο. Με να το λανσάρετε. Μαγιό. Ναι, με μαγιό, γιατί όχι. Τένις με μαγιό. Θα καούν τα παιδιά. θα καούμε, εντάξει, θα είναι λίγο περίεργο, αλλά. Ναι, γιατί όχι. Πότε θα το προτείνω, θα το προτείνω. Θάλασσα δεν προλαβαίνεις να πηγαίνεις. Δύσκολα, δύσκολα. Πρωινά τμήματα, απογευματινά, από τις 5 ώρα. Και Σαββατοκύριακο. Σάββατο μόνο. Πολλοί κόσμος δηλαδή έρχεται. Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια γίνει λίγο πιο προσιτό το άθλημα. Όταν λες προσιτό, εννοείς βάση τιμής. Και βάση τιμής, γιατί λόγω ότι γίνεται πιο εμπορικό, έχουμε κάποιους να ταυτιστούμε, Τσιτσιπά, Σάκαρη, όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται, περισσότερα κλαμπ γίνονται σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη άρα ανταγωνισμός και περισσότερη θέληση για να μάθουν αυτό το καινούργιο άθλημα. Πάμε λίγο σε σένα. Εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Εγώ ξεκίνησα περίπου στα 5 μου. 5 χρονών? Ναι. Έτσι είπες, θέλω να παίξω τένις, να μάθω τένις. Πώς? Θυμάμαι χαρακτηριστικά από το χωριό που κατάγομαι. Από ποιο χωριό? Από το Σταυρό Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν είσαι βέβαια κριτικός. Που ήρθε ένας προπονητής να κάνει τένις στα γήπεδα που είχαμε, αλλά προπονητή δεν είχαμε. Και μου λέει ο πατέρας μου, θα σε γράψω. Όλοι οι πετυχημένοι κάνουν τένις. Λέω, τι είναι το τένις? Δεν ήξερα κι εγώ. Όλοι παίζαμε ποδόσφαιρο. Με έγραψε, μου άρεσε, έκανε τους αγώνες, με κέρδισε. Και τώρα μετράς πόσα χρόνια, είσαι και μικρός. Μπορείς να το πεις. Τώρα 22. 22 χρόνια. Και προπονείς πόσα χρόνια? 5,5. Εγώ σε αυτό ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο. Πώς ξεκίνησες να προπονείς, από πού ήρθε αυτή η ιδέα? Εκτός ότι μου άρεσε το τένις, πάντα από μικρός, που κάνανε οι μεγαλύτεροι, ερχόντουσαν οι μικρότεροι, να τους βοηθήσουμε, να τους πούμε κάποιο κόλπο, κάποιο μυστικό. Να έρθουν κι αυτοί λίγο στο τένις, παλιότερα που ήμασταν λιγότερα άτομα στο χώρο. Και μετά μεγαλώνοντας, μου άρεσε πολύ να βοηθάω, να μαθαίνω το άθλημα του τένις στους μικρότερους. Σκέφτηκες ότι ήταν ωραία περίπτωση να μπορείς να διδάξεις. Θέλει όμως όντως τόσα χρόνια για να μπει στο κομμάτι του εκπαιδευτικού βαθμού, δηλαδή να μπορέσει να το διδάξεις, ή δεν έχει σημασία? Όχι. Δηλαδή, γνωρίζω και άτομα από τη Γυμναστική Ακαδημία να μην έχουν κάποια γνώση του τένις, έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα παίρνουν από όλα τα αθλήματα, να παίρνουν μια ειδίκευση τένις και να εξασκούν το άθλημα και με μεγάλη επιτυχία. Το τένις τι είναι? Το τένις είναι τεχνική, είναι ταχύτητα, είναι δύναμη, είναι όλα μαζί, τι είναι? Συνδυασμός θα έλεγα. Άμα το καλοσκεφτείτε, είναι ένα ατομικό άθλημα, οπότε πρέπει να έχεις την έκρηξη, την ταχύτητα, γρήγορες αποφάσεις μες στο γήπεδο και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι πιστεύω για να παίξεις και ένα καλό τένις, αν θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο για πιο επαγγελματικό, πολύ καλή ψυχολογία, πολύ καλό mentality. Ένα καλό τένις, ένας καλός αγώνας, πού κρίνεται εσύ όταν βλέπεις έναν αγώνα, τι θα σε κάνει να χαρείς, να ενθουσιαστείς, να πεις είδα έναν πολύ ωραίο αγώνα τένις? Εντάξει, σίγουρα το επίπεδο των παιχτών, αφού είναι ένα ατομικό άθλημα. Οι οποίοι είναι Έλληνες ή από το εξωτερικό, κατά κύριο λόγο? Κατά κύριο λόγο, σίγουρα οι περισσότεροι είναι του εξωτερικού. Βέβαια, τώρα ο Τσιτσιπάς ανήκει μέσα στην ελίτ του τένις. Είναι μέσα στο top 10, είναι έκτος σε όλο τον κόσμο. Και η Σάκαρη, να τονίσουμε. Μεγάλη θήτρα με μεγάλες νίκες και οι δύο. Ο Τσιτσιπάς, όλο και ανεβαίνει, είναι μόνο 20 χρονών, αν το καλοσκεφτούμε. Ανταγωνισμό έχει, αλλά μπορεί να βλέπει τους μεγάλους στα μάτια, σε όλα τα μεγάλα τουρνουά πλέον πρωταγωνιστεί. Δηλαδή κάνει νίκες, οποίες πλέον θεωρούμε
αυτονόητες για αυτόν. Ο Τσιτσιπάς, για παράδειγμα, σε τι ξεχωρίζει από όλα αυτά που μας είπες ότι είναι ένας συνδυασμός? Νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς, εκτός από τις πολύ καλές βάσεις που είχε, την εκπαίδευση που είχε, το τένις που έπαιξε, είχε και την ευκαιρία να έπαιξε και εξωτερικό από μικρός. Από μικρός είχε αυτό το κίνητρο του νικητή, είχε το μέταλλο του νικητή. Δηλαδή δεν έπαιζε, ας πούμε, μερικά χαρακτηρίζουμε ότι μερικοί παίζουν για το αποτέλεσμα στη μικρά τουρνουά, παίζουν λίγο κάτι όχι τόσο σωστά τενιστικό, μόνο και μόνο για κυρίως το αποτέλεσμα. Ο Τσιπάς από μικρός ήξερε τι ήθελε, σίγουρα ήξεραν οι γονείς του τι ήθελε. Ο πατέρας του, που είναι καλός προπονητής, και η μητέρα του, που ήταν πρώην τενίστρια, είχε τη στήριξη, είχε τη βοήθεια, είχε το ταλέντο και έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Και τη θέληση, βέβαια, γιατί όταν δεν έχεις τη θέληση, ό,τι και να έχεις, δεν μπορείς να φτάσεις αλλού. Πριν γίνει γνωστός ο Τσιτσιπάς ή η Σάκαρη, εσύ τους ήξερες, δηλαδή γνωρίζεστε μεταξύ σας? Εμείς τον μάθαμε φέτος, πέρυσι. Ναι, προσωπικά δεν γνωριζόμαστε. Σίγουρα πάρα πολύ τον ξέραμε. Ναι. Έπαιζε κάποια τουρνάκια στην Ελλάδα. Έχει πετύχει να παίξει και στο Ηράκλειο και στα γήπεδα που έχουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Είχε παίξει κάποια σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχε παίξει και σε διεθνή τουρνά που γίνεται έξω από το Ηράκλειο. Τον είχαμε δει. Νομίζω ότι φαινόταν ότι έχει το κάτι. Δεν ξέρω αν πίστεψαν πάρα πολύ ότι θα φτάσει εκεί που έφτασε. Βέβαια, όταν ήταν 17 χρονών, που θεωρείται ότι ήταν στο junior του, ήταν νούμερο 1 στον κόσμο και είχε εκεί μεγάλες επιτυχίες. Αλλά από τα 20 του να είναι στο top 10, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Εσύ που είσαι ένα παιδί που έχει γαλοχηθεί μέσα στα γήπεδα του τένις, που έχει μεγαλώσει στα γήπεδα του τένις και το ζεις από μέσα, τι βλέπεις κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων? Ήταν το ίδιο πριν 10 χρόνια ή και πριν 5 χρόνια ή τώρα 5,5 χρόνια είσαι προπονητής? Πώς έχει αλλάξει όλο αυτό? Έρχονται περισσότερα παιδιά? Θα σας πω το εξής. Επειδή, όπως είπες, είμαι και εγώ μικρός, ακούω από πολλούς παλιότερους ότι εθνικό άθλημα ίσως στη χώρα μας να είναι το μπάσκετ, ότι όλοι με τον γκάλι, βλέπαν τον γκάλι, όλοι θέλουν να ταυτιστούν, να παίξουν μπάσκετ, ανέβηκαν οι ελληνικές ομάδες. Έτσι πλέον είναι και με την Τσιπά. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν έχεις ένα πρότυπο να ταυτιστείς, όταν έχεις κάτι να δεις και να πεις θέλω να γίνω σαν τον τάδε, είναι λίγο πιο εύκολο να κυνηγείς κάτι και σίγουρα έχει μεγαλύτερο κίνητρο και ενδιαφέρον. Οπότε τώρα με τον Τσιπά και τις επιτυχίες του, σίγουρα θα θέλουν και περισσότεροι. Mm. Εγώ, για παράδειγμα, πρώτη φορά έφτασα φέτος, προχωρούσα στο κέντρο του Ηρακλείου και έβλεπα και τηλεοράσεις να παίζουν τον Τσιπά. Και να κάθεται και εμάς και να βλέπουν τένις. Που παλιά πήγαινε σε μια καφετέρια και έλεγε θέλω να δω τένις και σε κοιτάζαν και λένε τι λέει τώρα ο τρελός. Και έχουμε μάθει τώρα Φέντερερ, Ναδάλ, όλα τα μάθαμε ξαφνικά. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες, πάει με τη μόδα νομίζω. Και από τι ηλικίες μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με το τένις? Συνήθως υπάρχουν παιδιά που ξεκινάνε και παίζουν από τα 4. Τέσσερα. Είναι πολύ μικρά. Κάνουν κάποιες προασκήσεις, παίζουν με μπάλες μικρότερης πίεσης, κάνουν κάποιες ασκήσεις κινητικές ώστε να αρχίζουν λίγο να ξεσκούνται στο άθλημα, βλέπουν τις ρακέτες. Δεν παίζουν το τένις όπως μπορείτε να το φανταστείτε και έχετε δει. Δηλαδή παίζουν με μικρότερες ρακέτες, μικρότερα φιλέ, να μπουν λίγο στη φιλοσοφία. Και σιγά σιγά λειτουργούν και τις κινητικές δεξιότητες, καθώς και το βασικό στοιχείο που είναι να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά σε ένα άθλημα. Αν ξεκινήσει ένα παιδί, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το αγαπήσει, οπότε θα συνεχίσει να παίζει και να ασχολείται με αυτό το άθλημα. Μα έτσι κι αλλιώς ο κύριος στόχος του τένις, εκτός να μάθει ένα άθλημα που θα μπορώ να πορευτώ σε όλη μου τη ζωή, που είναι ένα εύκολο πράγμα, γιατί σκεφτείτε, μεγαλώνοντας, μπορώ να φτάσω σε μια ηλικία των 50 χρόνων, να βρω ένα φίλο μόνο και να πάω να κλείσουμε να παίξουμε ένα γήπεδο τένις, να παίξουμε έναν αγώνα. Δηλαδή είναι πιο εύκολο από το να πω ότι θα παίξω, ας πούμε, ένα ποδόσφαιρο που να μαζέψει 22 άτομα. Mm. Βρίσκω ένα φίλο μου, παίζω, κλείνω το γήπεδό μου και παίζω. Και όπως είπαμε πριν, δεν έχει πλέον αυτό τον ελιτίστικο χαρακτήρα, να πούμε ότι είναι ακριβό άθλημα. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πες μου. Μου έχει γεννηθεί η άποψη ότι το τένις είναι, και νομίζω ότι ισχύει αν το δούμε και εκτός Ελλάδος, ότι είναι λίγο απευθύνεται στην ελίτ, σε οικογένειες. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Ναδάλ, ο Φέντερερ, σε αντίθεση με τον Τζόκοβιτς, που προέρχεται από μια πιο υπείων τόνων οικογένεια. Πιο χαμηλού. Ισχύει αυτό? Μας είπες όχι, λόγω οικονομικών, ότι λόγω ανταγωνισμού έχουν πέσει και οι τιμές. Γενικότερα όμως, πού είναι πιο διαδεδομένο το τένις? Θα έλεγα ότι παλιότερα σίγουρα υπήρχε αυτό το στοιχείο του πιο ελιτίστικου. Πλέον δεν υπάρχει, γιατί και οι τιμές είναι πιο προσιτές, όπως είπα. Πολύ κακώς θα έλεγα ότι το παρεξηγούν ακόμα την ελιτίστικο. Δηλαδή το να πάρεις, ας πούμε, μια ρακέτα, την οποία μπορεί να σου κρατήσει και 20 χρόνια, θα έλεγα μια επένδυση. Να πάρεις μια ρακέτα για να κάνεις το άθλημά σου για 20 χρόνια, δεν είναι κάποιο σοβαρό κόστος και υπάρχουν και πολύ φθηνές ρακέτες.
να την έχεις την ρακέτα σου και να κλείνεις ένα γήπεδο με πολύ χαμηλό κόστος να παίζεις, είναι κάτι πολύ προσιτό. Και γνωρίζοντας λίγο πολύ και τι συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, νομίζω ότι οι τιμές κυμαίνονται πάνω στο ίδιο να ξεκινήσει ένα παιδί τένις ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Και όσον αφορά δύο τινά, θέλω να μας απαντήσεις. Πρώτον, εάν το τένις έχει δυσκολίες, όπως θα αντιμετωπίσει κανείς δυσκολίες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, είτε από άποψη τραυματισμών, είτε γενικά σε τεχνικές και διάφορα άλλα, τα κόλπα, ας πούμε, για να μπορέσεις να μάθεις και να παίζεις σωστά. Και δεύτερον, εάν το τένις θέλει ένα ταλέντο, γιατί πολλές φορές λέμε ο τάδε ποδοσφαιριστής έφτασε εκεί γιατί έχει ταλέντο, έχει γεννηθεί με καλά πόδια ή το ίδιο και για κάποιο μπασκετμπολίστα. Είναι τελικά αστέρι να το έχεις στο τένις ή όχι? Σίγουρα για να φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο πρέπει να έχεις το αντίστοιχο ταλέντο. Ας πούμε θα δούμε παίκτες όπως ο Φέντερερ, ο οποίος παίζει ένα τένις που κάνει κάποια πράγματα που και άνθρωποι του είδους απορούν, δηλαδή βλέπουν το βίντεο 10 φορές στην επανάληψη. Σίγουρα χρειάζεται ένα ταλέντο. Όπως σας είπα πριν, εγώ είμαι πιο πολύ της άποψης ότι είναι ταλέντο, αθλητικές ικανότητες 50-50 με το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, το τένις που βλέπουμε από τους αθλητές αυτού του επίπεδου στην τηλεόραση είναι πολύ καθαρά ψυχολογικού κομμάτι. Δηλαδή, όλοι είναι γυμνασμένοι, όλοι έχουν το ταλέντο, όλοι έχουν προπονηθεί, όλοι έχουν γυμναστεί, όλοι είναι νέοι. Τι τους ξεχωρίζει? Η θέληση, το πείσμα, το πώς αναλαμβάνουν τις δύσκολες αποφάσεις μες στο γήπεδο, πώς τους δείχνει ψυχολογικά κάποιος χαμένος πόντος. Οπότε όλα αυτά κρίνουν στο να βγει ένας μεγάλος αθλητής. Mm-hmm. Και οι δυσκολίες, αντίστοιχα? Κοιτάξτε, επειδή εγώ ασχολούμαι και με μικρά παιδιά και με μεγαλύτερους, θεωρώ ότι για να μάθεις το άθλημα του τένις, να μπορείς να παίξεις με έναν φίλο σου, να μπορείς να κάνεις τα πρώτα σου βήματα, πάνω φυσικά με μια σωστή καθοδήγηση, και όπως είπα ότι στα μικρά παιδιά έχουμε άλλο εξοπλισμό, άλλες μπάλες, είναι σχετικά εύκολο. Προφανώς όπως σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, για να φτάσεις σε ένα top επίπεδο, θέλει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, θα μπορείς πολύ γρήγορα να εξασκήσεις το άθλημα, να μπορείς να παίξεις, να διασκεδάσεις, αλλά για να πεις ότι παίζεις να παίζεις ωραίο τένις, σίγουρα χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Εσύ έχεις κάποιον αγαπημένο παίκτη, εντός ή εκτός? Εντάξει, σίγουρα ο Τσιτσιπάς, όχι μόνο εκτός ότι παίζει ωραίο τένις, είναι και Έλληνας, σίγουρα τον υποστηρίζω. Αλλά νομίζω ότι ο αγαπημένος μου είναι ο Φέντερερ. Φέντερερ, ναι. Νομίζω το 90% των ανθρώπων που θα ρωτήσει που ασχολούνται με το τένις θα σου απαντήσουν αυτό. Εμένα μου αρέσει ο Νόλε περισσότερο. Ο Νόλε. Πιστεύω είναι όπως οι αποφάσεις που παίρνουμε μικροί για το τι ομάδα υποστηρίζουμε. Είναι μέσα από κάποια τυχαία γεγονότα. Έτσι κάποιος αθλητής θα κερδίσει κάποιον. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που σε έχει μαγέψει περισσότερο αυτά τα χρόνια? Και δεν ξέρω αν έχεις συμμετάσχει σε άλλα τουρνουά εκτός Κρήτης, είτε εντός Ελλάδας, ή αν έχεις παρακολουθήσει. Γιατί καμιά φορά ενθουσιαζόμαστε και μόνο εάν βρεθούμε σε ένα πολύ φαντασμαγορικό σόου, είτε αυτό είναι ποδοσφαίρι, είτε είναι τένις, οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει στο μυαλό σου μέσα από το τένις? Επειδή τώρα και λόγω της δουλειάς παρακολουθώ πολλά τουρνουά παιδιών, στην πόλη μας γίνονται και ευρωπαϊκά τουρνουά παιδιών, βλέπω τη θέληση που έχουν, δηλαδή βλέπεις αθλητές του τένις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα ατομικό άθλημα, δηλαδή ο καθένας μπορεί να ταξιδεύει τον κόσμο μόνος του με τον προπονητή του, μακριά από την οικογένεια, μακριά από όλους, για να ταξιδέψει, να πραγματοποιήσει τον όνειρό του, να παίξει αγώνες, οπότε το βλέπεις εβδομάδα με εβδομάδα να παλεύει μέσα σε ένα γήπεδο και μπορεί να ταξιδέψει, ας πούμε, σε μια χώρα να χάσει τον πρώτο αγώνα. Είναι δύσκολο και αυτή η κατάσταση, δηλαδή να πηγαίνεις ένα τουρνουά να χάσεις από τον πρώτο αγώνα και όλο αυτό να το υποστείς μόνος σου. Εντάξει, είναι και γλυκό να κερδίσεις ένα αγώνα ή ακόμα και ένα τουρνουά. Αυτή η θέληση που βλέπω ειδικά στα παιδιά που ασχολούμαι εγώ, γιατί κυρίως κάνω σε παιδιά, με κρατάει έτσι. Είναι αυτό που σε αγγίζει, ναι, περισσότερο, δηλαδή. Να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση που μπορεί να έχουν αρκετές από τις τηλεθεάτριές μας. Το τένις γυμνάζει? Κάνει κάποια διαφορά στο σώμα? Λοιπόν, το τένις, επειδή το έχω ακούσει και εγώ από πολλές φίλες μου, μου λένε, μα τι να έρθουμε να κάνουμε τένις, δεν τις βλέπεις όλες, έχουν χοντρά μπούτια, μεγάλες πλάτες. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, αλλά υπάρχουν σε αθλήτες που κάνουν κάποιες συγκεκριμένες προπόνησεις και είναι κάτι γυμνάζει. Κυρίως χέρια και πλάτη, ή όχι? Θα έλεγα ότι γυμνάζει κυρίως πόδια. Εντάξει, μας τονώνει ευληγησία, όλες κινήσεις. Το τένις είναι θέμα έκρηξης. Άμα το γήπεδο τένις είναι μικρό, έχουμε γρήγορες κινήσεις, αλλαγές κατεύθυνσης, γυμνάζουν τα χέρια, θα έλεγα τονώνουν τα χέρια, οπότε δεν πρέπει
Ναι, και να μας αγχώνει θα ανοίξει. Ότι θα φουσκώσει, ναι, δεν φουσκώνουμε έτσι κορίτσια. Γραμμώνει. Γραμμώνει θα έλεγα. Υδρώνουμε. Βοηθάει στην αντοχή, σίγουρα. Ναι, να έχουμε κάνει καλά τα ανακλαστικά. Τα ανακλαστικά δουλεύονται μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις. Όλα είναι, δουλεύονται όλα τα κομμάτια του σώματος. Δηλαδή, ας πούμε, οι Ισπανοί λένε ότι το τένις παίζεται με τα πόδια. Άμα δεν πας με τα ποδαράκια σου στην μπάλα, δεν μπορείς να τη χτυπήσεις. Mm. Όλα τα μέρη του σώματος λειτουργούν στο αποτέλεσμα για κάθε χτύπημα σε κάθε μπάλα. Για σένα, με τι παίζεται το τένις, με τα πόδια, με το μυαλό, με την καρδιά. Με την καρδιά. Δηλαδή, μακάρι πολύ να. Το μεγάλο τένις μιλάμε τώρα για το μεγάλο τένις. Αλλά εντάξει, άμα το θέλεις πολύ, μπορείς να παίξεις. Δηλαδή, αν έχεις την όρεξη και βλέπω εγώ ότι σε πολλούς που ξεκινάνε. Έρχονται στο τένις να δοκιμάσουμε έτσι, με το που παίρνουν τη ρακέτα και τους λες: «Οκ, είσαι μόνος σου, παίξε απέναντι αυτόν». Και χάνε τον πόντο, λέει: «Οχ, δεν μπορώ να χάσω». Και αρχίζει λίγο μπαίνει το μικρόβιο του ανταγωνισμού, και όταν είσαι μόνος, το κυνηγάς λίγο πιο πολύ. Και έτσι όλοι κολλάνε. Δηλαδή πιστεύω είναι θυστικό. Ναι, είναι, όντως. Αν μας βλέπει η αδερφή μου, θα συμφωνήσει απόλυτα με τον Γιάννη με όλα αυτά που λέει. Εγώ βέβαια ζορίστηκα πολύ όταν μία φορά το δοκίμασα. Το βράδυ μετά σήκωνα το ένα χέρι με το άλλο για να πιάσω το ποτήρι από το ζόρι μου. Ναι, δεν... Θέλει όντως δύναμη παντού. Του φαίνεται ότι είναι δύσκολο άθλημα, γιατί καμιά φορά που μπορεί να έχω παρακολουθήσει κάποιον αγώνα, έχω δει ότι διαρκεί και τρεις ώρες. Τρεις ώρες αγώνας. Τέσσερις. Τρεις ώρες. Ο Τσιτσιπάς τελευταία του να έπαιξε πέντε. Πέντε ώρες. Και αν δεν κάνω λάθος, ο μεγαλύτερος αγώνας είχε διαρκέσει δεκακάτι ώρες πριν μερικά χρόνια στο Wimbledon, που διάρκεσε τρεις μέρες μέχρι να αλλάξει. Ξεκινούν ναι, ναι, ναι. Σταμάτησε να έλειξε μετά από πάρα πολλή ώρα, με τους δύο αθλητές να αγκαλιάζουν τη μέση και να λένε τι έγινε αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ένα... Ξεχάσαμε ότι ξεκίνησαν. Πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Εντάξει, έχει και τη μαγεία του όλο αυτό, αλλά ναι, πρέπει όπως κάθε πράγμα που κάνεις να το αγαπάς. Εσύ τι θα ήθελες να πραγματοποιηθεί στο μέλλον, τι είναι αυτό που λες μακάρι να γίνει, κάποιο όνειρο που έχεις? Εντάξει, εγώ από την αρχή που μπήκα στο χώρο, αυτό που με κρατάει είναι, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ που προβώνω τα παιδιά, κάνω και σε ενήλικες, αλλά μου αρέσει που έρχονται παιδιά, μαθαίνουν το άθλημα, το αγαπάνε και στην τελική όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Έχουμε ένα άθλημα να μπορώ να παίξω στο μέλλον με τους φίλους μου, σαν έρθα μου χρόνο να έρχομαι να παίζω, να αγαπήσω το άθλημα, να δουν πόσο ωραίο είναι και να μεγαλώσει η κοινότητα του τένις. Και μέσα από το τένις, όπως και σε όλα τα αθλήματα, κοινωνικοποιούνται, κάνουν φιλίες, βγαίνουν βόλτες, γνωρίζουν και άλλα άτομα, μεγαλώνουν τον κύκλο τους. Οπότε όλα αυτά, κυρίως τα μικρά παιδιά που βλέπεις και τη χαρά τους, με βοηθάνε να συνεχίσω αυτό που κάνω. Είσαι απάντησε σε ομαδικό επίπεδο, δεν απάντησε σε ατομικό όπως είναι το άθλημά σου. Αντί να απαντήσεις σε κάτι πιο ατομικό, το πήγες πιο. Πολύ όμορφο αυτό. Ναι, είναι αυτό που ισχύει όμως. Δηλαδή αυτό μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να έρχονται τα παιδιά, δηλαδή να έρχονται, να μπαίνουν στο γήπεδο και να φεύγουν, χαρούμενοι. Να λένε γιατί τελείωσε η ώρα μας. Αυτό είναι η χαρά. Δηλαδή, να είσαι γεννημένος προπονητής. Και όχι τόσο αθλητής. Σίγουρα είσαι τυχερός που έχεις κάνει το χόμπι σου επάγγελμα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Ήταν πολύ καλό και ευλογία. Αυτό και ευλογημένος γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, θα σε κρατήσουμε στην παρέα μας, γιατί εσύ μπορεί να είσαι μικρός. Δεν είπαμε την ηλικία σου, αν και δεν είναι αγέννη, είσαι άντρας. Εντάξει. Αγέννη είναι γιατί μικρός είμαι, νομίζω ακόμα. Εντάξει. Είσαι μόλις 27. Ναι. Λοιπόν, εσύ μπορεί να είσαι 27. Ευχόμαστε όμως να φτάσεις και στα 85 και να παίζεις ακόμα τένις και στα 90. Εγώ το τράβηξα λίγο, γιατί κακό είναι να σταματήσεις τα 81. Όχι, αλλά να μπούμε στο βίντεο να λοιπόν, το κάνεις. Ναι, εσύ είσαι 27, άλλοι όμως είναι 80+. Και κάνουν ακόμα ένα άθλημα που αγάπησαν σε πολύ μικρή ηλικία. Όπως αυτή η γιαγιά, γιατί η γιαγιά είναι. Η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ιόνιο, γυρίζει το Ιόνιο, πήγε Κεφαλονιά, είναι πήγε 81 ζάκι, χρονών και ασχολείται με το σερφ. 81. Mm-hmm. Πολλοί 80άρδες θα ζήλευαν. Ναι, όχι μόνο με το σερφ, με πολλά πράγματα ασχολείται, αλλά η αγάπη της για το σερφ είναι εκεί και πραγματικά είναι τόσο δραστήρια αν τη δεις. Φαίνεται ότι είναι τα μισά της χρόνια. Τη δίνει λέει δύναμη να ξυπνάει το πρωί και να σκέφτεται ότι πρέπει να δαμάσει κάποιο κύμα, ότι πρέπει να δει τον ήλιο, να πάει να δει τη θάλασσα, να βουτήξει τη θάλασσα. Το έχεις δει το βίντεο? Όχι, αλλά θα το δεις. Έκανα ένα αφιέρωμα τώρα, αυτές τις δύο μέρες. Κάνω αφιέρωμα διάφορα ελληνικά sites. Είναι πολύ γνωστή στην Καλιφόρνια που ζει. Από πολύ μικρή, πολύ νέα. Είναι πρωταθλήτρια σέρφερ. Και βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, γιατί δεν είχε πάει στο Ιόνιο, είχε έρθει στην Ελλάδα ξανά, δεν είχε επισκεφτεί το Ιόνιο και τώρα ήρθε να ζήσει τη μαγεία του Ιονίου. Και έχουμε βίντεο να τη δούμε. Είμαι πολύ τυχαίρη. Ήδη κλείστε το 81 και ακόμα ονειρεύομαι.
Κάθε πρωί, πρώτο μου σκέψη τι καιρό θα έχει και σήμερα. Σαν τους γλάρους που περιμένουν το γλυκό αεράκι να τους πάρει μακριά. Έτσι και η καρδιά μου φεύγει και πετάει ψηλά, πάνω από τις πιο όμορφες θάλασσες όλου του κόσμου. Ξεκινάω και φτιάχνω το ψωμί μου στο πέτρινο φούρνο. Μαζεύω τις ελιές μου από τα δέντρα μας. Καλημερίζω τους μακρινούς συγγενείς μου. Αλλά τι τα θες, το μυαλό ήδη κολλημένο εκεί, στο πέλαγος. Ανοίγω το πανί μου και ξεχύνομαι στο τον άνεμο στα νυχτά. Μόνο εκεί μέσα είναι πραγματικά ο εαυτός μου. Είμαι η Αναστασία από την Κεφαλονιά. Και μέσα μου ζει ακόμα αυτός ο παλάβρος Οδυσσέας. Πώς νιώθεις? Πολύ ευχαριστημένη. Πολύ ελεύθερη. Δεν μοιάζει 80 για κανένα λόγο. Είναι η Αναστασία Γερολυμάτου, λοιπόν, είναι από την Κεφαλονιά. Αυτές τις μέρες διαβάζουμε τόσα άρθρα για αθλητές, για τα πάντα όλα, αλλά λέω κάπου θα είδα Καλιφόρνια, αντί Κεφαλονιά. Είναι ακόμα Κεφαλονιά, καλύτερα, λοιπόν, που είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα, γεννήθηκε το 1938. Αγαπάει το σερφ, το windsurf, εδώ και 40 χρόνια ασχολείται με αυτό, το οποίο δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στην τρίτη ηλικία. Είναι 81, λοιπόν. Και δεν τη φαίνεται καθόλου. Τίποτα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα. Ξυπνάει το πρωί, κάνει τις δουλειές της με το ψωμάκι της, ζυμώνει το ψωμάκι της, ασχολείται με τα λαχανικά, τον κύβο και όλα αυτά και κάνει και σερφ. Απίστευτο. Έχει τρομερή πηγή ενέργεια. Έμπλεξης. Τρομερή ενέργεια. Mm-hmm. Για να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και να γυρίζει μετά. Είναι εξαντλητικό. Η θάλασσα είναι πολύ εξαντλητική. Sure. Γιατί λέμε για αθλήματα, αλλά το να βρίσκεις τόσες ώρες στα κύματα, όσες ώρες χρειάζεσαι για να μπει, να κάνει τη βόλτα, να μπει, να έρθει το κύμα. Πιστεύεις εσύ στα 81 σου θα ασχολείσαι ακόμα με το τένις? Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι στα 81 μου, αλλά βλέποντας αυτό το βίντεο θυμήθηκα πέρσι σε ένα τουρνουά που έγινε στο Ηράκλειο, το μεγαλύτερο τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο όσον αφορά πιο ερασιτεχνικό επίπεδο, που έτυχε να γίνει ένας αγώνας μεταξύ του κύριου Γιάννη που είναι 70-81, δεν θέλω, ελπίζω να μην με βλέπει τώρα άμα λέω λάθος. Με ένα πιτσιρικά του ομίλου μας που ήταν 12. Δηλαδή μπορείτε να καταλάβετε τη τεράστια διαφορά. Διαφορά, ναι. Και νίκησε και ο κύριος Γιάννης, να σας πληροφορήσω. Νίκησε η μπύρα. Δηλαδή βλέπετε ότι και στα 70 του το παιδάκι μια χαρά τένις παίζει. Οπότε και ο κύριος Γιάννης παίζει πολύ καλό τένις. Δεν ήταν δηλαδή τυχαίο, ήταν ένας καλός αγώνας. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι και μέχρι τα 70 μας μπορούμε να παίζουμε και τένις, όπως η κυρία έκανε σερφ. Είναι και ένα άθλημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για πολλά χρόνια. Ναι. Γενικότερα, η δύναμη της ψυχής και της θέλησης μπορεί να μας κάνει να ασχολούμαστε με ό,τι αγαπάμε. Ό,τι αγαπάμε, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, οτιδήποτε. Και ναι, όταν έχεις κάτι που αγαπάς σου πολύ, νομίζω ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο για να το σταματήσεις αυτό. Όπως είπες τώρα με τον κύριο Γιάννη. Το αγαπούσε τόσο πολύ, το κάνει τόσο χρόνο, γιατί να το σταματήσει. Και μάλιστα, ίσως είναι ένα από αυτά που βοήθησε για να ζει μια καλή ζωή, να έχει μια υγιή. Μα σύμφωνα με τους ειδικούς, το τένις είναι το νούμερο ένα άθλημα για τη μακροζωία. Βλέπουμε πάρα πολλούς παίχτες να παίζουν σε μεγάλη ηλικία και βετεράνους, όπως αποκαλούνται. Και νομίζω λοιπόν και βιντεάκια μπορείτε να βρείτε στο YouTube με κάποια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κυρία που είναι στα 109 της και φαίνεται μέσα σε ένα γήπεδο τένις να χτυπάει μπάλες. Και να παίζει. Θα τα ψάξουμε τα βιντεάκια και θα τα παίξουμε αύριο, να ξέρεις. Ή να μας τα στείλεις εσύ. Θα σας στείλω εγώ να τα παίξετε αύριο, γιατί όχι. Για να λέμε την αλήθεια, ο αθλητισμός γενικότερα κάνει καλό. Έχουμε δει, όπως λες εσύ τώρα, 109 ετών και να παίζει τένις. Έχουμε δει γιαγιάδες που κάνουν γιόγκα στα 100. Έχουμε δει γιαγιάδες που κάνουν πατινάζ και λέω πατίνι. Πατινάζ επίσης στα 100. Παππούδες που παίζουν ακόμα μπάσκετ στα 90. Δηλαδή, οποιοδήποτε ηλικία έχεις δει εσύ να τρέχουν. Να δρομείς. Καταρχάς θα πούμε για το δρομέα που μακάρι αυτή τη στιγμή, κύριε Μανώλη, να σας είχα δώσει τη φωτογραφία. Για το δικό μας δρομέα, ετών 91, ο οποίος τρέχει σε όλους τους αγώνες, ορεινούς και μη. Έχουμε τρέξει πάρα πολλούς μαζί, έχω και πολλές φωτογραφίες του. 91. Ναι, βραβεύεται κάθε φορά για τη δύναμή του. Είναι φοβερός. Θα σας τον δείξω μόλις πάμε σε break. Και ορίστε μια αφορμή να μπορέσουμε να τον έχουμε στην παρέα μας. Τρέχει πολλά χρόνια και όταν το ρώτησα πού βρίσκεται τη δύναμη να το έχει, μου λέει είναι
σαν να ήταν αυτονόητο, ας πούμε, απόρρισε για την ερώτησή μου. Λέει, είναι ο λόγος που θέλω κάθε μέρα να ξυπνάω και να έχω όρεξη το πρωί. Του φαίνεται, γιατί συνήθως εκείνοι οι άνθρωποι που είναι τόσο δραστήριοι και σε μεγάλη ηλικία δεν τους φαίνεται ότι είναι μεγαλύτεροι. Εκείνου του φαίνεται. Εντάξει, 91. Ναι, αλλά ναι, τρέχει. Τρέχει και τρέχει καλύτερα από άλλους. Δεν τρέχει απλώς. Γι' αυτό το ρωτάω. Τι να πούμε, χαρά στη δύναμή σας, να συνεχίζετε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαθαίνετε τα παιδιά της πόλης μας να αγαπάνε το τένις, όχι απλά να παίζουν. Και εσύ να συνεχίσεις να είσαι τόσο καλός με τα παιδιά, γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς πολύ και αγαπάς να είσαι δάσκαλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν μας μίλησες για στόχους δικούς σου, δεν μας είπες έχω όνειρο να παίξω εκεί, να βρεθώ στο τάδε γήπεδο του τένις. Μας είπες ότι θέλεις να βλέπεις χαρούμενα τα παιδιά που μαθαίνουν, να μαθαίνουν. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μου, άλλωστε, έτσι. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι πιο ομαδικός ο στόχος από το ατομικό τένις. Καλή συνέχεια, Γιάννη.